Γεια σας! Σήμερα είπα να κάνω το Winter Tag, το οποίο είναι ένα βίντεο που περιλαμβάνει 12 ερωτήσεις που έχουν σχέση με τα Χριστούγεννα και το χειμώνα. Ας μην τα απολυλογώ και ας ξεκινήσουμε. Η πρώτη ερώτηση είναι ποια είναι η αγαπημένη μου χειμερινή όζα. Η αγαπημένη μου χειμερινή όζα είναι αυτή εδώ πέρα, η οποία έχει μπορντό χρώμα και είναι από την 16. Και συνήθως το χειμώνα τα αγαπημένα μου ρούχα, αξεσουάρ και καλλιτικά έχουν μπορντό χρώμα γιατί μου θυμίζουν τα Χριστούγεννα. Δεύτερη ερώτηση, ποιο είναι το αγαπημένο μου κραγιόν. Αγαπημένο μου κραγιόν είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο έχει και αυτό μπορντό χρώμα και είναι από την Golden Rose. Και αυτό. Τρίτη ερώτηση, ποιο είναι το αγαπημένο μου χειμερινό ρούχο. Αγαπημένο μου χειμερινό ρούχο είναι αυτή εδώ η μπλούζα, την οποία σίγουρα την έχετε δει είτε στις φωτογραφίες μου στο Instagram είτε και στο YouTube. Την είχα πάρει από το Τάλι πριν ένα χρόνο, λιγότερο από ένα χρόνο, και πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία μπλούζα και δεν την αποχωρίζουμε εύκολα. Τέταρτη ερώτηση, ποιο είναι το αγαπημένο μου αξεσουάρ. Αγαπημένο μου αξεσουάρ για το χειμώνα είναι αυτό εδώ το σκουφάκι, το οποίο το είχα πάρει πριν 2-3 χρόνια από τα Pink, αλλά πραγματικά δεν το αλλάζω με τίποτα. Είναι πάρα πολύ ωραίο και ζεστό και επειδή είναι γκρι, είναι ουδέτερο χρώμα, οπότε είναι πολύ βολικό και ταιριάζει με όλα. Πέμπτη ερώτηση, ποιο είναι το αγαπημένο μου κερί. Αγαπημένο μου κερί είναι ένα κερί που μυρίζει μήλο και κανέλα, αλλά τώρα μου έχει τελειώσει. Δεν θυμάμαι που το είχα πάρει, αλλά πραγματικά μου θύμιζε πάρα πολύ το χειμώνα. Έκτη ερώτηση, ποια είναι η αγαπημένη μου ταινία. Αγαπημένη μου ταινία για τα Χριστούγεννα. Για τα Χριστούγεννα και για το χειμώνα. Ναι. Είναι το Home Alone, εννοείται. Πραγματικά δεν πιστεύω ότι κάποιος δεν έχει δει το Home Alone τα Χριστούγεννα, δεν ξέρω. Και είναι και το Πολικό Express που είναι έτσι παιδικό, αλλά είναι πραγματικά πολύ χαρούμενη ταινία και αισιόδοξη. Έβδομη ερώτηση, ποιο είναι το αγαπημένο χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Αγαπημένο χριστουγεννιάτικο τραγούδι είναι το All I Want For Christmas. Και μετά μου αρέσει το Shake Up The Happiness, τον Train. Και της Ariana Grande το Santa Tell Me. Όχι, η ερώτηση, ποιο είναι το αγαπημένο σου χριστουγεννιάτικο φαγητό. Αγαπημένο χριστουγεννιάτικο φαγητό είναι τα κουλουράκια κανέλας, τα οποία ακόμα και αν τα αγοράσω ακόμα και αν τα αγοράσω καλοκαίρι, πραγματικά είναι τέλεια. Θα μου θυμίσουν σίγουρα χειμώνα και είναι καταπληκτικά. Ένατη ερώτηση, αγαπημένο χριστουγεννιάτικο στολίδι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνω σωστά την ερώτηση, αλλά αγαπημένο μου χριστουγεννιάτικο στολίδι είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο το είχα πάρει από τα Lid, έχει και καμπανάκι και το είχα πάρει πριν 2 χρόνια όταν βγάζει το χριστουγεννιάτικο και πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ και το έχω στο δέντρο μου. Ναι, αν κατάλαβα σωστά την ερώτηση, αυτό είναι το αγαπημένο χριστουγεννιάτικο στολίδι. Δέκατη ερώτηση, ποιο είναι το top για το Christmas list. Το top για το Christmas list νομίζω είναι να πάρω ένα κινητό. Δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνει, αλλά θα ήταν πολύ ωραίο και θα χαίρομαι αρκετά γιατί αυτό το κινητό που το έχω, όπως σας είχα πει, το έχω 3 χρόνια, οπότε δεν ξέρω. Επίσης, αν θέλετε να κάνω ένα βίντεο και να σας πω το Christmas list μου, πείτε μου κάτω στα σχόλια. Ποια είναι τα σχέδιά σου για φέτος.
Δεν έχω σκεφτεί τι θα ήθελα να κάνω, αλλά θα ήθελα να πάω σε ένα ταξίδι, θα μου άρεσε πάρα πολύ. Και εσύ είναι κοντά και εσύ είναι μακριά, δεν έχω πρόβλημα. Απλά θα μου άρεσε να φύγω από την καθημερινή ρουτίνα. Και τελευταία ερώτηση, ποιο είναι το αγαπημένο σου ρόφημα? Αγαπημένο μου ρόφημα είναι από το Coffee Island τη σοκολάτα με άρωμα. Δεν ξέρω αν λέγεται σίγουρα άρωμα ή λέγεται γεύση. Είναι με άρωμα παύλα γεύση, φουντούκι και είναι πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό μου θυμίζει Χριστούγεννα. Λογικά γι' αυτό μου αρέσει κιόλα. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like. Κάντε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!